Θα είμαι ειλικρινής, κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να μην τα καταλαβαίνω εγώ όλα, πιθανόν, τα περί επενδύσεων, ανάπτυξης, δισεκατομμυρίων, όλα αυτά δηλαδή, τα μεγάλα, τα παχιά λόγια που ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες. Όμως, καλά ξέρω ένα πράγμα, ότι προχθές την Δευτέρα ήρθε στο εργατικό κέντρο εκεί το απόγευμα μία άνεργη γυναίκα μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία είχε πάρει ένα δάνειο το 2010 16.000 ευρώ. Μέχρι το 2013 που δούλευε, γιατί μετά έμεινε άνεργη από τα καλούδια της πολιτικής σας, είχε αποπληρώσει τα 10, τα υπόλοιπα 6 μαζί με όλα τα παρελκόμενα έγιναν με ένα μαγικό τρόπο 68.000 φέτος. Με αποτέλεσμα να βγει σε πληστηριασμό, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει, ηλεκτρονικά το σπίτι της, προς το παρόν βέβαια άγωνο. Δηλαδή, τα 6.000 υπόλοιπο γίνανε 68. Τι προβλέπει λοιπόν ο προϋπολογισμός των ΔΙΣ για όλους αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες μεροκαματιάριδες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, που είναι έρμεο στα νύχια των φαντς, των τραπεζών και δεν συμμαζεύεται, όλων αυτών δηλαδή των κορακιών. Πού είναι η ευαισθησία και η ανθρωπιά περί δήθεν κοινωνικής συνοχής του προϋπολογισμού σας, όταν προσπαθούν και αυτό των τελευταίων ημερών, για να μην πάω πιο πίσω, να πετάξουν έξω από το σπίτι η οικογένεια της οποίας ο ένας σύζυγος έχει 80% αναπηρία, ο άλλος 70%. Πού θα πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, χειμώνα καιρό? Και εδώ έχετε, κύριοι, ευθύνη όλοι σας. Πρώτα και κύρια, φυσικά, η κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Όλοι σας βάλατε το λιθαράκι και να δοθούν τα δάνεια στα φαντς, στα κοράκια δηλαδή, και να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για να μην μπορούν να παρεμποδίζονται από το λαό, και φυσικά η όποια διαμαρτυρία να χαρακτηρίζεται ιδιώνυμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να διώκονται αγωνιστές. Και όλα αυτά για να έχουν οι τράπεζές σας μόνο φέτος το πρώτο εννιάμηνο 2,9 δισεκατομμύρια κέρδη. Αυτός λοιπόν είναι ο δικός σας προϋπολογισμός, που δεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό των εργατικών λαϊκών οικογενειών, γιατί ξέρετε, κάνουμε και εμείς προϋπολογισμό, έχουμε και εμείς έσοδα, έξοδα και δεν μας βγαίνουν οι αριθμοί. Και φυσικά δεν πρόκειται να βγει, ας λέει ο κύριος Αυγενάκης όλα αυτά που είπε πριν εδώ πέρα περί πολιτικής η οποία στηρίζει τους αγρότες, δεν πρόκειται λοιπόν να βγει ο προϋπολογισμός των αμπελουργών σε όλη την Ελλάδα, αλλά αναφέρομαι ιδιαίτερα επειδή έχω προσωπική εμπειρία στα Γιάννενα, ούτε των μελισσοκόμων, ούτε των αγροτών της Άρτας που χάσαν φέτος τα εισπεριδοειδή τους, ούτε των ελαιοπαραγωγών που χάσαν συνολικά περίπου το 70% της παραγωγής. Τι είπατε λοιπόν όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας φέραμε το θέμα στη Βουλή, αφού γκραζόμενοι φυσικά την απέτηση των αγροτών για αναπλήρωση του εισοδήματος? Δεν προβλέπεται από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση. Δηλαδή, με απλά λόγια, κόψτε το λαιμό σας. Να καλύψετε τις ανάγκες των οικογενειών σας, να πληρώσετε τα δάνεια, να σπουδάσετε τα παιδιά σας, να προετοιμαστείτε για να καλλιεργήσετε την επόμενη χρονιά. Και μετά λέτε, σας πήρε ο πόνος μάλλον, γιατί ρημάζουν τα χωριά. Αυτός λοιπόν είναι ο προϋπολογισμός σας, που πέραν των άλλων προβλέπει και μέσα από την εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027 που ψηφίσατε όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, μείωση της βασικής ενίσχυσης μεγαλύτερη από 250 εκατομμύρια το χρόνο. Σε ποιους? Στους κτηνοτρόφους, παρακαλώ, που είναι 365 μέρες το χρόνο μέσα στις λάσπες, γιορτή καθημερινή. Ούτε να αρρωστήσουν δεν έχουν το δικαίωμα. Κι όμως κοπήκαν 250 εκατομμύρια. Και δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ πρέπει να προσθεθεί, είναι και η άλλη όψη, είναι εξευτελιστικές τιμές στο γάλα, στα αρνιά που επιβάλλουν οι βιομήχανοι και οι εμπόροι, είναι οι πανάκριβες ζωοτροφές, το πετρέλαιο, η ενέργεια, η φορολογία που τους κάνουν συνολικά όλα μαζί τη ζωή μαρτύριο στον αγώνα τους για να διατηρήσουν το βιός τους.
Την ίδια στιγμή φυσικά που οι βιομηχανίες σπάνε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ κερδών, φυσικά στις πλάτες των κτηνοτρόφων, και ο λαός βλέπει τα τυριά στα ράφια από μακριά. Άρα λοιπόν, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, πρέπει να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα. Να γίνει η οργή και η αγανάκτησή τους οργανωμένος αγώνας ενάντια στους εμπόρους, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, την κυβέρνηση, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δυναμώσουν τους συλλόγους τους, να φτιάξουν νέους όπου δεν υπάρχουν, να διεκδικήσουν μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους και της ίδιας τους της ζωής. Με τον αγώνα τους, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, να παλέψουν για εξουσία που μπορεί να εξασφαλίσει στον βιοπαλαιστή αγρότη κοινωνικοποιημένη γη, για καλλιέργεια και πλήρη απαλλαγή από ενίκεια, υποθήκες, χρέη, εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, χαμηλό κόστος παραγωγής, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων μεταποίησης και εμπορίας και φυσικά κρατική βιομηχανία παραγωγής αγροτικών μέσων, εφοδίων και μηχανημάτων. Επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό για ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών, για υψηλού επίπεδου κρατικές υπηρεσίες, στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, για αξιοπρεπή διαβίωση, ελεύθερο χρόνο. Υπάρχει και άλλος δρόμος, ο σοσιαλισμός. Αυτόν τον δρόμο φωτίζουμε μαχητικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μπαίνουμε μπροστά για την οργάνωση της λαϊκής εργατικής αντεπίθεσης για να μην ξαναπληρώσει ο λαός τη νέα κρίση. Κυρίες και κύριοι, πανηγυρίζετε εσείς πρώτα και κύρια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φυσικά και οι άλλοι, όλοι όσοι έχετε ευαγγέλιο την καπιταλιστική ανάπτυξη και τις επενδυτικές βαθμίδες, τις οποίες βέβαια ακούσαμε ότι τις διεκδικεί μάλλον την προετοιμασία τους και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πανηγυρίζεται για περισσότερες ξένες επενδύσεις, για περισσότερες καλύτερες δουλειές, όμως είναι έτσι τα πράγματα. Στα Γιάννενα ήρθε μια μεγάλη εταιρεία, γερμανική, κολοσσός. Στις νέες τεχνολογίες ήρθε με τυμπανοκρουσίες από περιφέρεια, δήμο, παίρνοντας τα εύσημα από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον κύριο Πρωθυπουργό, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μας κάνουν χάρη που επιλέγουν τα Γιάννενα για παράρτημά τους. Μέχρι δωρεάν συναυλίες με επώνυμους στην πλατεία εκεί στα Γιάννενα, διάφορες χορηγίες σε αθλητικές εκδηλώσεις, φροντίζοντας να δείχνουν την ευαισθησία της εργοδοσίας, στην προσπάθειά τους όμως να κρύψουν την αναισθησία τους απέναντι στις ζωές των εργαζόμενων, στη συμπεριφορά που μειώνει την αξιοπρέπεια των νέων επιστημόνων. Έσκασαν με κρότο όλα αυτά τα μπαλόνια από τις φιέστες, όταν από τις πιέσεις, από την τρομοκρατία, από τις απαξιωτικές συμπεριφορές αναγκάστηκαν πρώτα 9 εργαζόμενοι σε παραίτηση και φυσικά κάποιοι οι οποίοι τόλμησαν να ψελίσουν, όχι να διεκδικήσουν, να ψελίσουν κάτι, απολυθήκαν. 6 και ένας 7 στη συνέχεια. Και φυσικά αφήνουν να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα έρχονται και άλλες απολύσεις. Με στόχο φυσικά να έχουν εργαζόμενους ρομπότ, γιατί έτσι τους θέλουν, να μην σκέφτονται, τρομοκρατημένους με τσακισμένες προσωπικότητες, να κοιτάνε πού και σε ποιον και πότε θα καθίσει η μπίλια της απόλυσης. Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν σπουδάσαμε τα παιδιά μας με κόπο και με θυσίες, γιατί όποιος σπούδασε παιδιά ξέρει τι κόπος απαιτείται τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορεί ο καθένας να τσαλαπατάει την προσωπικότητα των παιδιών μας, ο κάθε μεγαλοεργοδότης που θέλετε να τον παρουσιάσετε σαν σωτήρα. Και αυτοί, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, όπως και οι άλλες πολυεθνικές, έχουν ένα θεό, το κέρδος. Είναι εκεί γιατί βρήκαν φτηνό, υψηλού επίπεδου επιστημονικό προσωπικό, απόφοιτους των πανεπιστημίων της χώρας μας. Και δεν μας είπαν φυσικά πόσο θα πλήρωναν μισθούς στη Γερμανία για τους ανάλογους εργαζόμενους, αλλά και εκεί που ήταν πριν έρθουν εδώ. Αλλά φροντίσατε όλοι σας, κύριοι, φροντίσατε όλο το προηγούμενο διάστημα με τους αντιλαϊκούς αντεργατικούς νόμους σας, τους νόμους Χατζηδάκη, τελευταία, Γεωργιάδη, και πάμε και πίσω στον υπόλοιπων κυβερνήσεων, να δημιουργήσετε φιλικό επενδυτικό περιβάλλον για τους επενδυτές, αλλά εχθρικό για τους εργαζόμενους. Δώσατε όλα τα εφόδια για να μπορούν στο όνομα των ξένων επενδύσεων να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και όποτε θέλουν να τους πετάνε στο δρόμο. Το απαιτούμε.
να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους και να σταματήσει αυτό το έσχος των απολύσεων. Οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα. Κύριε συνάδελφε, δεν αφήνω πάνω από τα 10 λεπτά κανέναν, παρακαλώ. Ολοκληρώστε την κουβέντα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Κύριε Παφίλη, καταλαβαίνω. 10 δευτερόλεπτα. Οργάνωση στους χώρους δουλειάς, μαζικοποίηση των συνδικάτων να μπουν εμπόδια στις προσπάθειες των εργοδοτών, να ανοιχτούν νέοι δρόμοι με ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα, ιδιαίτερα εσείς, τα νέα παιδιά, οι νέοι εργαζόμενοι. Σας αξίζει αυτή η ζωή, μπορούμε, υπάρχει αυτή η προοπτική.